Πάμε λοιπόν τώρα στους καλεσμένους μας. Έχουμε μια πολύ όμορφη παρέα που αφορά στο άθλημα της άρσης βαρών. Να ξεκινήσουμε από τη δεσποινίδα της παρέας. Ξεκινήσουμε τη δεσποινίδα. Την Ιωάννα Δεσκουλίδου. Καλώς ήρθες, Ιωάννα μου. Καλώς ήρθες. Και το επίθετο σίγουρα λέει κάτι στον κόσμο του Ηρακλείου, καθώς ο μπαμπάς, βέβαια, ο Παράσχος ο Δεσκουλίδης, μέσω της πάλης, πολύ, πολύ γνωστός. Δίπλα έχουμε τον αθλητή της παρέας μας, τον Κλάιντι Νταμπάκου. Καλώς ήρθες, Κλάιντι. Αθλητές της ομάδας άρσης βαρών του Πάλευε, έτσι. Και η κυρία Φρόσου Βαγγέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πολύ γνωστή, βέβαια, καθηγήτρια φυσικής αγωγής και προπονήτρια του Πάλευε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας να συστήσουμε έτσι και στον κόσμο ένα άθλημα που σίγουρα το ξέρει μέσα από τις επιτυχίες κυρία Βαγγέ του Πύρου του Δήμα και των υπολείπων αθλητών. Πέρασε μια πολύ μεγάλη άνθηση το από άθλημα της Άσβαρων, έτσι. Ακριβώς. Επιτυχίες και στους άντρες, από τον Πύρο Δήμα ξεκίνησε και μετά καταλήξαμε να έχουμε και γυναικείες συμμετοχές σε Ολυμπιάδες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα με διακρίσεις. Και έτσι συνεχίζεται το άθλημα και προσπαθούμε και εμείς εδώ πέρα να κάνουμε κάτι καλύτερο, να το αναβιώσουμε πάλι. Περάσαμε μια χρυσή περίοδο, μια χρυσή εποχή τότε επί Πύρου Δήμα λοιπόν, οπότε και ξεκίνησε και από τότε βλέπουμε ότι συνεχώς η άρση βαρών κερδίζει έδαφος. Είναι πλέον από τα δημοφιλή αθλήματα, γιατί και αυτό παίζει τη σημασία του για να κερδίσει κόσμο. Δημοφιλή ήταν πάντα, απλά δεν το ξέραμε. Πάντα κάναμε άρση βαρών, πάντα κάναμε βάρη. Όμως τώρα έχουν διαχωρίσει τα βάρη από την άρση βαρών. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε άρση βαρών γιατί έτσι δουλεύουμε σωστά. Προσπαθούμε να μάθουμε τεχνικές για να αποφύγουμε τραυματισμούς. Γι' αυτό και πάντα, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αργά βήματα. Γι' αυτό ξεκινάμε από μικρές ηλικίες, δουλεύουμε σωστά, με κοντάρια, σκουπόξυλα, μαθαίνοντας την τεχνική και σιγά-σιγά, κιλό-κιλό, ανεβαίνουμε. Και αυτό νομίζω και σε όλα τα αθλήματα έχει πλέον. Έχει σημασία που λέτε, για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένα ασφαλές άθλημα. Είναι ασφαλές, γιατί ο προπονητής είναι από πάνω. Είναι ασφαλές, γιατί αν βάλει σωστά κοντά το κιλό του αθλητής, δεν θα του βάλει καθόλου κιλά. Εάν δεν βάλει σωστά το σώμα του κάτω από την μπάρα, θα υπάρχει τραυματισμός. Εάν δεν υπάρχει η ενδυνάμωση, εάν δεν υπάρχει αυτή η σύσφυξη της πλάτης, η σωστή θέση του σώματος και η σωστή ορθοσομία, να υπάρχει ορθοσομία στον αθλητή, δεν μπορούμε να βάλουμε κιλά. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε τραυματίστηκε. Δεν τραυματίστηκε. Υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις που έγινε αυτό. Δεν μπορείς να βάλεις κιλά σε κανένα σώμα εάν δεν έχει το σώμα τη σωστή δυνάμωση για να μπορείς να ανταπεξέλθεις όλο αυτό. Πριν πάμε έτσι να πούμε για κάποια πράγματα αναλυτικά που αφορούν την άρση βαρών, να κάνουμε κυρία Βαγγέ μια αναφορά σχετικά με το σωματείο του Πάλευε που ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια σε ό,τι αφορά το τμήμα της άρση βαρών. Είχαμε κάνει πιο παλιά μια προσπάθεια στο Ηράκλειο. Τώρα εγώ είχα κάποια μεγάλη απουσία. Με τη μακροχρόνια όμως φιλία του κυρίου Παράσχου του Δεσκουλίδη και το σύλλογο του Πάλευε, θέλαμε να προσθέσουμε ακόμα ένα τμήμα και έτσι βάλαμε το τμήμα της άρσης βαρών, το παντρέψαμε, μεγαλώσαμε την οικογένεια και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται πιο σωστό για τα παιδιά πάνω απ' όλα, τους απλούς αθλούμενους και αργότερα, αν θέλει κάποιος να παραμείνει, να αγαπήσει το άθλημα, να μπορέσει να έχει και τους στόχους. Εμείς βλέπουμε και πλάνα βέβαια από τις προπονήσεις. Ναι, εδώ είμαστε στο Παγκρίτιο στάδιο που έχουμε. Τη χαρά να έχουμε ένα χώρο, γιατί συνήθως στην άρση βαρών δεν υπάρχουν χώροι. Για αρχή έχουμε μια πολύ μεγάλη βοήθεια από το Παγκρίτιο, όπως έχουμε μια πολύ μεγάλη βοήθεια από τη στήριξη του Πύρου Δήμα. Με την επίσκεψη που είχε κάνει στην εκδήλωση που είχαμε κάνει πριν δύο μήνες, μας υποσχέθηκε πολλά και όντως είναι δίπλα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο σύλλογος όλος. Εδώ οι ώρες που κάνουν προπόνηση, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, είτε είναι αθλητής είτε δεν είναι, από οποιοδήποτε άθλημα, διότι η άρση βαρών δεν κοιτάζει μόνο το παιδί που κάνει άρση βαρών, θα κοιτάξει και κάποιο άλλο άθλημα να μπορέσει να τον βοηθήσει να προχωρήσει. Είναι η βάση και για τα άλλα αθλήματα. Για όλα τα αθλήματα, Μαρία, για όλα τα αθλήματα. Για όλα πλέον. Πολύ, πολύ σημαντικό. Να πάμε λίγο και στα παιδιά έτσι να μας πούν. Ιωάννα, να ξεκινήσουμε έτσι από σένα να μας πεις πώς προέκυψε αυτή η ενασχόληση με την άρση βαρών. Εγώ ήξερα από μικρή ηλικία την κυρία Φρόσο. Και όταν έφτασε στην ηλικία που μπορώ να σηκώνει κιλά, το δοκίμασα και μου άρεσε πάρα πολύ σαν άθλημα και έτσι συνεχίζει. Οπότε, πού στοχεύεις, πώς βλέπεις δηλαδή το μέλλον σου στο άθλημα? Αρχικά, ευελπιστώ να πιάσω τα μόρια για το Πανελλήνιο και άμα πάω, θα δω πώς και θα το πάω και θα συνεχίσω. Σε τι ηλικία ξεκίνησες? Τώρα, κάνω δύο μήνες, είμαι 16 χρονών.
Άρα είναι ουσιαστικά η βάση αυτή, το όριο, το χρονικό. Το χρονικό όριο είναι πολύ μικρό καταρχήν. Η Ιωάννα έχει πιάσει ήδη τα όρια, διότι έχει τις βάσεις και από την πάλι. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο πατέρας της και χαρά μου που την έχω κοντά μου. Είναι ήδη δουλεμένη σωματικά, οπότε τα κιλά που θα μπορούσαμε να βάλουμε σε 6 μήνες, η Ιωάννα τα έχει ήδη. Όμως πάλι προσέχουμε, γιατί δεν ξέρει την τεχνική καθόλου. Και πρέπει να είσαι από πάνω, γιατί επειδή είναι ήδη δουλεμένη, εκεί είναι και ο κίνδυνος. Και ακόμα πάμε πιο αργά με την Ιωάννα, αλλά έχει κιλά. Τα όρια τα έχει πιάσει. Να πάμε και στον Κλάιντι, να μας πεις και εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι και πώς έτσι ήρθε το έναυσμα. Ασχολούμαι περίπου για ένα χρόνο εδώ στην Ελλάδα. Είχα ξεκινήσει και πιο μικρός. ξέρω κάποιους και μου άρεσε, είδα εκεί. Και μετά στο τέτοιο. Είχαμε κάνει τη μαθητιάδο, Μαρία, θυμάσαι. Ναι, μάλιστα, από εκεί. Εκεί φέρανε τα σχολεία και ήρθε και το σχολείο του Κλάιντι. Άρα η μαθητιάδο. Και έτσι πήγε το το σκοπό τη το να εκτέλεσε. Μπράβο. Ναι. Και μετά γνωρίστηκα πιο πολύ με τη κυρία Φρόσο και μου πρότεινε να έρθω να κάνω προπόνηση με την κυρία στο στάδιο και έκανα. Και θέλω να φτάσω στα. Ο Κλάιντι είναι και από την Αλβανία και έχει μια γενιά αθλητών από πίσω του, ξαδέρφια. Που είναι πρωταθλητές. Έχει μεγάλη παράδοση. Έχει παράδοση η Αλβανία και έχει και παράδοση η οικογένειά του. Δηλαδή είναι από σώοι πρωταθλητών. Με πολλά κιλά. Αντιλαμβάνομαι ότι και από τους δύο έχουμε να περιμένουμε πολλά. Είτε λίγο το παρελθόν τους, ενώ οι πρόγονοι, είτε λίγο το τρόπος που το δουλεύουν. Ακριβώς, να έχουν την υγειά τους πάνω απ' όλα. Γιατί εμείς έχουμε αυτό εδώ πέρα να κάνουμε αθλητισμό πάνω απ' όλα. Τώρα, αν η πορεία του αθλητισμού είναι υγιή και μας φέρει και ένα πρωτάθλημα να μπορούμε να πάρουμε μια διάκριση, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και ειδικά για τα παιδιά αυτά που πλέον δεν έχουν και πολλές ευκαιρίες αθλητικές, γιατί έχουν φτάσει στα όρια πάρα πολύ ψηλά. Να μιλήσουμε λίγο παραπάνω έτσι, για την άρση βαρών, γιατί είναι ένα παρεξηγημένο άθλημα, θα λέγαμε. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί μύθοι πίσω από την άρση βαρών. Ο κόσμος που δεν ξέρει, που νομίζει ότι θα σηκώσει βάρη, θα μείνει κοντός. Δεν ισχύουν αυτά. Δηλαδή, παιδί. Αυτό είναι ακριβώς. Να δώσουμε την πραγματική διάσταση. Αν είχαμε το περιθώριο να σηκωθούν τα παιδιά, είναι ο Κλάιντι. Πραγματικά. Το ύψος του είναι ψηλό και είναι σε ηλικία 15-16 χρονών. Δεν έχει επηρεάσει καθόλου το ύψος, ίσα-ίσα. Που βοηθάει να προσπαθήσει να κάνει πιο μεγαλύτερη ορθοσωμία, γιατί έχει ενδυνάμωση και στην πλάτη του να στηρίξει τη συμμετοχή του στήλη. Δεν θα επιλέξω ένα αθλητή κοντό για να τον κοντίνω. Η άρση βαρών δεν θα κοντίνει. Θα πάρω ένα παιδί κοντό, γιατί αυτό με βολεύει. Όπως και το μπάσκετ, δεν ψηλώνει τα παιδιά. Δεν κάνει παρέμβαση ο αθλητισμός. Σωστά. Εδώ πέρα προσπαθούμε να βρούμε παιδιά, γιατί αυτή είναι ο μοχλός ο οποίος χρειάζεται και το ύψος βοηθάει στην έκρηξη, στην ταχύτητα και στη δύναμη στον αθλητή της άρσης βαρών. Άρα τα χαρακτηριστικά είναι αυτά που βοηθούν σε κάθε άθλημα. Ακριβώς. Και δεν διαμορφώνει το άθλημα τα χαρακτηριστικά. Πολλές φορές ρωτάω, ο μπαμπάς σου τι ύψος έχει, και καμιά φορά γίνομαι αδιάκριτη και μου λένε, μα γιατί. Μα να φτάσω στο σημείο αυτό. Γιατί είναι ένας μύθος και μέσα από έρευνες που έχουν γίνει από Γερμανούς ερευνητές, βλέπουν πολλά στοιχεία που λένε ότι όντως επηρεάζει θετικά. Καθυστερεί την οστεοπόρωση, βοηθάει στην αρτηριακή πίεση, βοηθάει στην έκρηξη, στη δύναμη, στην ταχύτητα, στην ισορροπία του σώματος. Δηλαδή, φανταστείτε ένα σώμα να μην έχει μια ισομετρική κατάσταση, να μην μπορέσει να φύγει δεξιά-αριστερά. Βοηθάει. Βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία γενικώς, στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Βοηθάει στην αναπνοή. Ακόμα και αν κάποιος δεν πηγαίνει για πρωταθλητισμό, δεν πηγαίνει για. Θέλουμε να έρθει. Το σοβαρά. Θέλουμε μπορεί να έρθει. Ακόμα και γιατί μπορεί. Για προπόνηση. Για προπόνηση. Μπορεί πολλές ώρες να κάθεται σε ένα γραφείο και να θέλει να δυναμώσει τον κορμό του. Μα και παιδιά που είναι από στίβο κάνουμε προπόνηση στο Παγκρίτιο αυτή τη στιγμή, στο τμήμα τη άρση βαρών. Παιδιά που κάνουν άλλα αθλήματα. Εγώ έχω και πυγμάχο που έρχεται και κάνει προπόνηση. Έχουμε αθλητές που κάνουν τένις. Έχουμε αθλητές που κάνουν σκάκι και έρχονται. Έχουμε άλλους που δεν είναι αθλητές. Είναι αυτό που λέγαμε. Είναι η βάση για τα άλλα αθλήματα. Έχει να προσφέρει πολλά. Και εγώ θα έλεγα να ρωτήσουμε και τα παιδιά τι σας προσφέρει, ποιο είναι το κέρδος που αισθάνεστε εσείς όλο αυτό το διάστημα. Ιωάννα, εσύ που ασχολείσαι με την άρση βαρών, τι έχεις κερδίσει. Ότι ταχύτητα, δυναμώνεις γενικά, εγκριτικότητα, όλα αυτά. Σίγουρα. Είναι πολύ δυναμικό άθλημα και σε βοηθάει παντού. Το συστήνεις σε παιδιά τα οποία μας βλέπουν και ενδεχομένως είναι στην ηλικία σου. Φυσικά. Και κορίτσια. Έτσι. Και κυρίως κορίτσια. Κυρίως κορίτσια. Είναι ένα άθλημα που μου αρέσει, πιστεύω ότι θα αρέσει και σε άλλα κορίτσια. Και σε αγόρια, φυσικά. Όποιος ήρθε για μία φορά, ένα θα σας πω. Δεν ξαναέφυγε. Είχα αθλητή 7 χρονών,
το Βερίγο, το Γιάννη, και λέω το όνομά του, γιατί πραγματικά ανατρίχιασα τον ξαναείδα φέτος. Και μου λέει: Κυρία Φρόσο, θέλω να έρθω εγώ και ο γιος μου. Και ξαναήρθε το παιδί, μεγάλη αγάπη. Ήρθανε παιδιά με κύφωση, με σκολίωση και είδανε το σώμα τους ίσιο. Δεν είναι λίγο αυτό, παιδιά. Εκεί επιτρέψτε μου να πω ότι παίζετε το ρόλο σας κι εσείς, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το άθλημα, έχει να κάνει και με τον προπονητή. Και εσείς είστε μια προπονήτρια, μια παιδαγωγός. Έχετε όλα όσα θέλει ένα παιδί και ένας γονιός σίγουρα. Κλάιντι, να πάμε και σε σένα να μας μιλήσεις έτσι λίγο για τις σχέσεις σου με το άθλημα της Άρσης Βαρών. Πόσες ώρες κάνεις προπόνηση, τι έχεις κερδίσει μέσα από αυτό το άθλημα? Ναι, εγώ κάνω τρεις μέρες την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα. Και από εκεί μπορείς να κερδίσεις πολλά. Μπορείς να κερδίσεις τον εαυτό σου εκεί. Μπορείς να, να φτιάξεις το σώμα σου, τον εαυτό σου. Το μυαλό σίγουρα. Ναι. Ναι, γιατί θέλει ηρεμία και σταθερή δουλειά για να φτάσεις αυτό που θέλεις. Και αυτοσυγκέντρωση, έτσι. Ναι. Συγκέντρωση και αυτοσυγκράτηση, μάλλον, για να το πω, σωστά. Και σίγουρα η Άρση Βαρών, κυρία Βαγγέ, δεν αφορά. Είπαμε τα παιδιά είναι 15,5-16 χρονών. Mm. Ξεκινάει και από πολύ νωρίς, από 10-13 χρονών, που τα παιδιά εγώ με παίρνια έτσι ενσωματώνονται. Ακριβώς. Εγώ έχω παιδιά αυτή τη στιγμή 8 χρονών και 9 χρονών που δουλεύουν με το σκουπόξυλο. Τι προσπαθούμε να κάνουμε εκεί? Μέσα από παιγνιώδη μορφή να βρούμε ασκήσεις, να μπορέσει το παιδί να μάθει την κίνηση, να μυηθεί στο άθλημα μέσα από το παιχνίδι και μέσα από κοντάρια, σκουπόξυλα, ψεύτικες μπάρες, τα οποία δεν έχουν καθόλου βάρος. Το μαθαίνει και μέρα με τη μέρα το βλέπετε και από μόνο του ζητάει: Δεν θα σηκώσω εγώ? Ναι, θα σηκώσει ένα σκουπόξυλο, ας πούμε, συν 2 γραμμάρια, λέμε τώρα. Σιγά σιγά θα βρει το βάρος μόνο του, το βρίσκουμε στην πορεία. Αλλά σίγουρα πάντα πρέπει να είσαι από πάνω. Είτε είναι 1 κιλό, είτε είναι 100 κιλά, πρέπει να είσαι από πάνω. Ήθελα να πω κάτι για τη γυναική Άρση Βαρών, ότι πρωτομπήκε το 2000, γιατί μέχρι τότε λέγανε ότι οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά με την Άρση Βαρών, ότι δεν βοηθάει την Άρση Βαρών. Δεν βοηθάει η Άρση Βαρών. Εγώ έχω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλες δόξεις από την Άρση Βαρών, της γυναικείας Άρση Βαρών. Έχουμε δει άτομα τα οποία ξεκινήσανε και ήταν από ρυθμική γυμναστική και ξεκινήσανε από ρυθμική, από κολύμβηση και έχουν καταλήξει στην Άρση Βαρών και έχουν μεγάλες διακρίσεις, παιδιά. Δεν είναι λίγο αυτό. Και βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και θα σας πω και άτομα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα που κάνανε τένις και ξεκίνησαν Άρση Βαρών και βλέπουν μεγάλη βελτίωση. Έκρηξη ταχύτητα που λέγαμε και πριν. Είναι η βάση. Είναι η βάση. Ιωάννη, εσένα τι σου λένε οι φίλες όταν τους λες ότι ασχολείσαι με την Άρση Βαρών? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι σύνηθες. Έτσι, τα κορίτσια συνήθως επιλέγουν άλλα αθλήματα. Ποια είναι η αντίδρασή τους και τι τους λες κι εσύ? Μου λένε και καλά ότι είμαι ντούκι. Σχόλου παράθυνα. Η γλώσσα των παιδιών. Ναι. Αλλά μετά στην πορεία που βλέπουν και φωτογραφίες που ανεβάζω ή κάτι τέτοιο, μου λένε: Μα πώς γίνεται να σηκώνεις, ξέρω εγώ, να πηδάς με τα κιλά? Είναι τεχνική, δεν είναι τόσο η δύναμη, όσο η τεχνική και μετά ακολουθεί και η δύναμη. Μοιάζει λίγο ακατόρθωτο όταν βλέπεις έτσι ένα κορίτσι με ένα τέτοιο σωματότυπο να σηκώνει τέτοιο βάρος, όμως είναι αυτό που λέει, είναι η τεχνική, κυρία Βαγγέ, έτσι. Είναι η τεχνική και η ταχύτητα, στην ουσία δεν σηκώνει το κιλά. Καταρχήν να πούμε ότι στην Ολυμπιακή Άρση Βαρών έχουμε δύο κινήσεις, είναι το αρασέ και το επολέζεται. Το αρασέ που με μία κίνηση από το έδαφος, μια συνεχόμενη κίνηση πρέπει να έρθει μπάρα πάνω από το κεφάλι του αθλητή, καθαρά τεχνική. Καθαρά τεχνική, έκρηξη και ταχύτητα. Το άλλο είναι το επολέζεται με δύο κινήσεις, από το έδαφος μέχρι τους ώμους και από τους ώμους πάνω από το κεφάλι. Είναι μια καθημερινή κίνηση η άσκηση αυτή, το δεύτερο, το επολέζεται, γιατί όλοι πιάνουμε κλειστά κάτι να το σηκώσουμε. Όμως το αρασέ είναι καθαρά τεχνική. Καθαρά. Είναι πιο ανοιχτή η λαβή, είναι πιο ξένο για μας. Και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Και νομίζω ότι μεγαλύτερη ζημιά μπορεί να γίνει σε ένα γυμναστήριο, με έναν γυμναστή ο οποίος ενδεχομένως να μην είναι προσεκτικός σε ό,τι έχει να κάνει με την Άρση Βαρών που γίνεται και στα γυμναστήρια. Δηλαδή το μικρό βαράκι μέχρι το πιο μεγάλο, αυτό το γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ, από ότι σε μια προσεγμένη προπόνηση. Με σωστό προπονητή. Εξειδικευμένα άτομα πάνε. Δεν πάει ο καθένας να κάνει Άρση Βαρών, τεχνικές Άρση Βαρών. Μια μπορεί να στοιχήσει ένα σοβαρό τραυματισμό. Και μην ξεχνάμε ότι δεν έχει κανένα τραυματισμό η Άρση Βαρών. Δεν έχει τραυματισμό. Όχι, δεν έχει. Ο τραυματισμός θα μπορεί να έρθει από πολύ μεγάλη αφηρημάδα ίσως. Όπως σε κάθε άθλημα, νομίζω. Ναι, όπως σε κάθε άθλημα. Αν συγκρίνουμε από άλλα αθλήματα που δεν θέλω να αναφερθώ, τα ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς, η Άρση Βαρών δεν έχει τίποτα, παιδιά. Μπράβο. Όπως και κάναμε και από θεραπεία με την Άρση Βαρών. Σωστά.
Σωστά. Κλάιντι, να μας πεις έτσι λίγο και για τους στόχους σου. Είσαι μόλις 16 χρονών. Ποιους έχεις πρότυπο, πώς σκέφτεσαι το μέλλον σου, θες να έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο, το βλέπεις έτσι ως πρωταθλητής να είσαι στο μέλλον, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Ναι, στο μέλλον φαντάζομαι λίγο να φτάσω αυτά που θέλω, τα κιλά που θέλω. Ό,τι μπορώ θα κάνω για να φτάσω ψηλά, Ναι, να φτάσω ψηλά. Σε πόσα κιλά θέλεις να φτάσεις? Μέχρι εκεί που πάει. Μέχρι εκεί που πάει, σωστά. Ωραία απάντηση. Μπράβο. Ποιους έχεις πρότυπο, δηλαδή στο μυαλό σου ποιους αθλητές θαυμάζεις? Είναι και ο Πύρο Δήμα, είναι και ο ξάδερφός μου, και αυτούς έχω πρότυπο, δει. Ναι. Ωραία, οπότε είναι σημαντικό. Πάντως έτσι αυτά τα νέα παιδιά που δεν έχουν ζήσει τις μεγάλες στιγμές του Πύρου Δήμα και των συναθλητών του, όμως αυτός ο μύθος τους ακολουθεί, αυτό το μαγικό που έχουν αυτοί οι σπουδαίοι αθλητές έτσι που σήκωσαν την ελληνική σημαία πολύ ψηλά και που έτσι ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές με τις επιτυχίες τους. Και θα κρατήσει γενιές πολλές, Μαρία, αυτό. Αυτό είναι σημαντικό, να έχουν τα παιδιά τέτοια πρότυπα, έτσι. Να μπορούν να ακολουθούν τους αθλητές. Πείτε μας λίγο έτσι για τα μέλη του Πάλευε, κύριε Βαγγέ. Πόσα παιδιά έχει, πού μπορεί να σας αυτή τη στιγμή να είναι καλά η κυρία Κατερίνα Ιβάδουλα, η σύζυγος του Παράσου, η οποία πραγματικά κυνηγάει, βοηθάει πάρα πολύ και την ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί ήταν και μία από τις αιτίες που ξεκίνησα ξανά εγώ στο άθλημα. Έχουμε 10 μέλη. Αφανής ήρωας είναι. Ναι, είναι ο αφανής ήρωας πραγματικά. Έχουμε 10 ενεργοί μέλη αυτή τη στιγμή και εκκρεμούν και άλλα 10 με 15 άτομα από πίσω, τα οποία η Άρση Βαρών έχει ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας που πρέπει να είναι ο αθλητής 3 μήνες στο άθλημα για να μπορέσει να λάβει μέρος στους αγώνες. Γίνεται πάρα πολύ καλός έλεγχος από ιατρικές εξετάσεις, οπότε θέλουμε να είμαστε εντάξει σε όλο αυτό το κομμάτι. Και έχουμε πολλά παιδιά που κάθε μέρα χτυπάνε τηλέφωνα, ρωτάνε. Και θέλουμε να έρθει λοιπόν, ο κόσμος. Να κλείσουμε με αυτό, να πούμε στον κόσμο πού μπορεί να σας βρει, κυρία Βαγγέλη. Μπορεί να μας βρει στο Παγκρίτιο Στάδιο Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι τις 7.30 και να ρωτήσει. Αν δεν είμαστε εκεί, να μην είμαστε, μπορούν να ρωτήσουν. Τώρα φέτος πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και κάποιες επισκέψεις στα σχολεία. Εγώ είμαι στο σχολείο, οπότε βοηθάω όσο μπορώ τα παιδιά εκεί από ασκήσεις τις οποίες μπορούν να κάνουν, να τους δείξω πώς πιάνουν το κοντάρι, διότι βοηθάει και πάρα πολύ το παιδί να έχει μια ορθοσωμία από μικρή ηλικία. Πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα παιδιά, αλλά δεν θέλουν μόνο παιδιά. Και εσύ, Μαρία, να έρθεις, και εσύ, Κολέτα, θέλω να έρθεις. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος, απλώς αθλούμενος. Εγώ θέλουμε τα γόνατα, η αλήθεια είναι και δεν βοηθάει τα γόνατα, γιατί οι περισσότεροι που έρχονται να κάνουν ένα κάθισμα με την μπάρα, βάζουν μέσα τα γόνατα. Μέση αυτιά, να όσοι έχουν προβλήματα, δεν μπορούν. Όλα θα φτιάξουν. Εμείς είμαστε στην άλλη κατηγορία. Σας το υπόσχομαι. Δεν είμαστε για τέτοιο, μάλλον. Όχι, θα μιλήσουμε για τα αμαία άλλη μέρα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Σίγουρα για να το δοκιμάσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε φυσικά και στα παιδιά να ξεπεράσουν ακόμα και τα πρότυπά τους. Ανθρώπους με τους οποίους και εμείς έτσι έχουμε μεγαλώσει και έχουμε δακρύσει με τις συγκινήσεις που μας έχουν προσφέρει. Μαρία Πετρού, σας ευχαριστούμε και εσένα.